Αγία Μαρία Θεοτόκα, παρακαλία μας τους αμαρτωλούς τώρα και στην ώρα του θάνατου μας. Αμήν. Δόξα Πάτρι και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όπως έγραψε ο κύριος Μάρκος Ρούσος Μιλιδόνης, Επίτροπος Καθολικής Εκκλησίας Νευκή. Για την Επανάσταση του 1821 έχουμε διάβαση πολλά. Μεγάλη εντύπωση, εκτός των άλλων, κάνει η θυσία των φιλέλληνων από διάφορες χώρες. Μεταξύ αυτών και η Πολωνία, η οποία όπως και η Ελλάδα ήταν μία βασανισμένη χώρα. Η φιλελληνική νολογοτεχνία και το υλικό του εθνικού, της Εθνικής Βιβλιοθήκης και στην Ιστορική Εθνική Εταιρεία της Ελλάδος μας δίνει μία μικρή ίσως συμβουλή, αλλά πραγματικά θαυμαστή. Αν οικολογήσουμε τη μεγάλη απόσταση μεταξύ των δύο χωρών και του σχεδόν ανύπαρκτος μέχρι 1821 εις τουρκούς δεσμούς. Ας είναι η αιώνια του σημείου. Με την αιώνια ευγνωμοσύνη μας για ό,τι έκανε. Τιμής και μνήμης στους φιλέλληνες οι οποίοι αγωνίστηκαν, πολλοί από τους οποίους σκοτώθηκαν για τη δική μας ελευθερία. Τα οστά κάποιων από αυτούς, αρκετών από αυτούς τους φιλέλληνες, ιδιαίτερα από αυτούς που έπεσαν στη μάχη του Πέτα στις 4 Ιουλίου του 1822, τα οστά τους είναι εντυχισμένα στο ναό του Σωτήρος που επισκεφθήκαμε προηγουμένως και αφήσαμε λίγα λουλούδια. Αυτό θα γίνεται κάθε χρόνο στη συνεργασία με το Δήμο και το Δήμαρχο των Ναυπλιαίων. Βεβαίως η εκδήλωση που γίνεται στην περιφέρεια μία ώρα πριν θα γίνεται πάντοτε και πάρα πολύ σύντομα μέσα στις γιορτές θα αποκαλύψουμε και την ορματοδοσία των δύο πρώτων σειράκων. Η πρώτη θα είναι προς τιμήν των Φιλελλήνων και η δεύτερη θα είναι προς τιμήν του Ιωάννη Καποδίστρια. Και ούτω καθεξής. Ο Αρτεμίσιο θα είναι ο Κολογοτρώνης, στο πιο ψηλό βουνό και προχωράμε προς τα κάτω ανάλογα με τις περιοχές από τις οποίες κατάγονται οι μεγάλοι Πελοποννήσιοι ήρωες. Πάντα το κρατάτε τον λόγο σας, γιατί από πέρσι το είχατε πει. Θα θυμόσαστε έτσι. Πολύ καλά. Λοιπόν, κοιτάξτε, πάμε τώρα να πούμε για τα υδροπλάνα. Αυτό το οποίο είπα πέρυσι θα καθιερωθεί η γιορτή των Φιλελλήνων, θα γίνεται εδώ. Πάντοτε, κάθε χρόνο και σε συνεργασία με τον Δήμαρχο πρέπει να δούμε να οργανώνεται κάθε χρόνο και ένα συνέδριο με αντικείμενο την προσφορά των Φιλελλήνων, των Ευρωπαίων και από τις άλλες χώρες. Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους, όπως είπα, από τις Ινδίες μέχρι τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, την προσφορά τους, να κάνουμε μια σειρά από εκδηλώσεων και το Ναύπλιο, όπου είναι θαμμένα και τα οστά τους εδώ, εντυχισμένα, να είναι και η πόλη όπου θα οργανώνονται σημαντικές εκδηλώσεις κάθε χρόνο για τον φιλελληνισμό. Και όπως είπα, το παράδειγμά τους να μας κατευθύνει και εμάς, ανάλογα να στηρίζουμε λαούς οι οποίοι αγωνίζονται για την ελευθερία τους, για την αυθυπαρξία τους και έχουμε ένα πρόσφατο παράδειγμα τώρα με την Ουκρανία, όπως είναι γνωστό. Λοιπόν, χθες έγινε μία σύσκεψη στην περιφέρεια για το πρώτο ερώτημά μας, σχετικά με την δημιουργία υδατοδρομίων. Κοιτάξτε, τα υδατοδρόμια ασφαλώς είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Αν κατορθώσουμε και κάνουμε γρήγορα ένα πλέγμα υδατοδρομίων, θα έχουμε και τον επιχειρηματία, γιατί αυτό είναι και το δυσκολότερο, ο οποίος θα βάλει τα υδροπλάνα για να κάνουμε τα δρομολόγια. Μέχρι τώρα, παρά τη δεκαετή προσπάθεια η οποία γίνεται, στην περιοχή μας είναι αδειοδοτημένα ένα στην Κέρκυρα, άλλο ένα στην
στην Πάτρα και έχουν γίνει πολλά βήματα για την Πύλο και για την Καλαμάτα. 10 χρόνια, καταλαβαίνετε, πρέπει να τελειώνει αυτό γρήγορα. Γι' αυτό καλέσαμε δήμους μικρού σε πληθυσμό, μεγάλου σε ιστορία, για να μην παρεξηγηθώ. Ιδιαίτερα στην ανατολική περιοχή, από την Ανατολική Μάνη, το Γήθιο, τη Μονεβάσια και προς τα πάνω, Ευρώτα, με τους οποίους θα συνεργαστούμε, Πορτοχέλη, έτσι, Ερμιονίδα, με τους οποίους θα συνεργαστούμε, θα αναλάβει τα έξοδα η περιφέρεια, ώστε να κάνουμε τους φακέλους των υδατοδρομίων. Για τον Άφλιο εδώ. Να, βεβαίως, τον Άφλιο είναι κεντρικό. Να αδειοδοτηθούν, ως επιχειρηματίες να ξέρει ότι έχω 10-15 υδατοδρόμια για να μπορεί να έτσι κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει επιχειρηματικά. Λοιπόν, αυτή η συνεργασία θα προχωρήσει, η περιφέρεια θα αναλάβει το κόστος των φακέλων της ίδρυσης και των υδατοδρομίων και λειτουργίας. Τα υδατοδρόμια θα ανήκουν στους δήμους, εδώ. Η περιφέρεια θα κάνει τη δουλειά την πρόδρομη του φακέλου και από εκεί πέρα να είναι ευκολότερα τα πράγματα για τον επιχειρηματία.